Θέλω να συγχαρώ τον πατέρα Ελευθέριο για τον αγώνα τον οποίο κάνει πολλά χρόνια τώρα, όπου δίνει προβλήματα τα οποία έχουν σχέση με τη σύντηση και την υποστήριξη φτωχών ανθρώπων. Είναι ένα έργο εξόχως δύσκολο που χρειάζεται την βοήθεια και τη στήριξη από όλους μας, από το Δήμο που την δίνει απλόχερα, κάποιος εδώ δηλαδή, και ασφαλώς και από την περιφέρεια. Εγώ ξέρω ότι είναι πολύ δύσκολο έργο, γιατί ως Δήμαρχος είχα κάνει εγώ μία δομή σε συνεργασία με την Ιερά Μητρόπολη της Ιουνίας. Είναι πράγματι, πρέπει να λύσεις πάρα πολλά προβλήματα για να δώσεις ένα φαγητό το οποίο είναι πιστοποιημένο και το οποίο ουσιαστικά βοηθάει τον άνθρωπο που έχει ανάγκη. Έχουμε λοιπόν την υποχρέωση της υποστήριξης από πλευράς περιφέρειας και οικοδομική δραστηριότητα που είναι πίσω σας, οφείλεται σε χρήματα που δίνονται από την περιφέρεια και βεβαίως και σε επίπεδο ειδών διατροφής, τα οποία δίνονται μέσω του προγράμματος ΤΕΒΑ. Ένα μέρος δίνεται στην Ιερά Μητρόπολη και εδώ. Θέλω επίσης να ευχαριστήσω και να συγχαρώ τους εθελοντές και τις εθελόντριες. Θερμά συγχαρητήρια. Νομίζω ότι αυτό το οποίο κάνετε, η ανθρωπιά σας, είναι, ανταποκρίνεται πλήρως στη χριστιανική διδασκαλία. Είναι η προσφορά στον συνάνθρωπο, η αλληλεγγύη και η ανθρωπιά. Για τον άνθρωπο της ανάγκης. Και πρέπει να κινητοποιηθούμε και εμείς εθελοντικά όλοι μας, ως κοινωνίες, σε επίπεδο Ευρώπης. Νέοι άνθρωποι που παίρνουν συντάξεις, σχετικά νέοι, αφιερώνονται στον εθελοντισμό. Και εθελοντισμό χρειαζόμαστε παντού. Είτε αφορά στην πρόνοια, είτε αφορά στην αντιμετώπιση ανθρώπων που έχουν αρρωστήσει, είτε αφορά στην πολιτική προστασία. Ξέρετε, στην πατρίδα μας υπάρχει πολύ μεγάλο έλλειμμα πρόνοιας. Δυστυχώς. Και αυτό το έλλειμμα έρχεται και το καλύπτει η Εκκλησία. Δυναμικοί ιερείς αφιερώνουν κυριολεκτικά τη ζωή τους σε αυτόν τον αγώνα στήριξης του συνανθρώπου ο οποίος έχει ανάγκη. Γι' αυτό και λέγω για δεύτερη φορά, θερμά συγχαρητήρια στην Ιερά Μητρόπολη Αργολίδος, στον πατέρα Ελευθέριο για τον αγώνα τον οποίο κάνει, το χριστιανικό αγώνα, γιατί τελικά εκτός από τα λόγια είναι και η πράξη, η χριστιανική πράξη, αυτή η οποία ωφελεί την κοινωνία. Θέλω να ζητήσω συγγνώμη γιατί έρχομαι για πρώτη φορά, για δεύτερη φορά εδώ. Είναι μια περιφέρεια μεγάλη, με πάρα πολλά προβλήματα, με πάρα πολλά ζητήματα, τα οποία αναφύνονται κάθε μέρα. Προσπαθώ στις 12 ώρες ενασχόλησης να ανταποκριθώ σε όλα αυτά. Εν πάση περιπτώσει, σε οτιδήποτε έχετε ανάγκη, εμείς θα σας συμπαρασταθούμε. Τα χρήματα τα οποία διαχειριζόμαστε είναι χρήματα δικά σας, χρήματα του ελληνικού λαού και πρέπει να τα διαχειριζόμαστε με τον καλύτερο δυνατό τρόπο. Και επίσης να ξέρετε ότι θα βοηθήσουμε και τον δεσπότη σας σε ένα μεγάλο έργο το οποίο κάνει επάνω ή έχει κάνει στην περιοχή φαρμακά, καλά το λέγω, θα το αγοράσουμε αυτά τα οποία χρειάζεται, αυτά τα οποία χρειάζεται και είναι εξαιρετικά σημαντικό το ποσό, ώστε η κατασκήνωση που είναι και αυτός ένας χώρος, καταλαβαίνετε, και παιδείας και χριστιανικής διδασκαλίας να λειτουργεί κατά τον καλύτερο δυνατό τρόπο. Συγχαρητήρια σε όλους σας, με πρώτον τον παπά σας. Συγχαρητήρια στους εθελοντές για ό,τι καλό κάνετε για την περιοχή του Ναυπλίου. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Να ρωτήσω λιγάκι σχετικά με το... Θα έρθω μία μέρα να μου κάνετε το τραπέζι. Μια ερώτηση θα Να σας δούμε κύριε. Θα ξέρω εγώ, κοιτάξτε, με τη δομή έτρωγα και Χριστούγεννα και Πάσχα μαζί με αυτόν τον κόσμο. Γιατί ξέρετε, τι έχω διαπιστώσει, στους απλούς ανθρώπους βλέπεις και ανθρωπιά, βλέπεις και αγάπη, βλέπεις και αξίες. Όσο μεγαλώνουμε, χαλάμε μάλλον στην αγροτιά και στον κόσμο της καθημερινής βιοπάλης, μπορεί να δεις την αλήθεια. Λοιπόν, θα φάμε κάποια μέρα μαζί.